Πώς πάνε τα πράγματα? Είναι πολύ καλύτερα σήμερα από ό,τι ήταν χθες. Δηλαδή στο μεν δήμο μου, στο Δήμο Ρεθύμνης, η φωτιά που είχαμε από χθες το βράδυ έχει τελειώσει. Απλώς είναι στη φυλακή δύο πυροσβεστικά οχήματα και οι εθελοντές. Και στο νότο, στο όμορο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, φαίνεται ότι υπάρχουν, όχι φαίνεται, έχω πάρει πληροφορίες, υπάρχουν μικροαιστείες σε δύο περιοχές, του Σακτουρίων και του Αγίου Γεωργίου, αλλά είναι υπό έλεγχο και υπό επιτήρηση από την πυροσβεστική. Η νύχτα ήταν δύσκολη, είχατε αναζωπηρώσεις? Δεν ήταν πολύ δύσκολη η νύχτα, γιατί ευτυχώς έχουν πέσει και προς τον νότο τουλάχιστον ο άνεμος. Εδώ στο βορρά έχουμε αέριδες, αλλά το έχουμε μαζέψει το πράγμα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι τρία πράγματα. Πρώτον, ότι δυστυχώς υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που δημιουργεί αυτό το φαινόμενο. Μιλάμε από εμπρισμούς έως βαρύτητες αμέλειες. Αλλά με προεξέχον στοιχείο μάλλον τους εμπρισμούς. Τους εμπρισμούς. Αυτό έχουμε καταλάβει. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που η πυροσβεστική προσπαθεί να μαζί με όλο τον κόσμο εκεί να μαζέψει τη φωτιά, ξαφνικά να πετιέται σε απέναντι σημείο και πολύ μακρινό μια άλλη εστία και ούτω καθεξής. Σαν να παρακολουθούν κάποιοι την εξέλιξη των πυρκαγιών. Αυτή είναι και η πεποίθηση του Δημάρχου της περιοχής, του κ. Ταταράκη. Όπως και η δικιά μας φωτιά εχθές, οι κάτοικοι έχουν πεποίθηση ότι είναι ανθρώπινο χέρι πίσω από όλα αυτά. Είδαν κάτι περίεργο, σας είπαν για κάποιες περίεργες κινήσεις? Λένε, έχετε τέτοια εικόνα? Κινήσεις, έχουν αναφέρει στο ανακριτικό της προσβεστικής ό,τι στοιχεία έχουν και πέραν θέμα άλλων αρκών για να φτάσουν μέχρι την διαπίστωση τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, κάποιοι έβαλαν σκοπό να κάψουν το Ρέθυμνο? Νομίζω ότι δυστυχώς υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακόμα και η αμέλεια. Την Κυριακή, όχι, άλλο πράγμα η αμέλεια, άλλο ναι. Το σχέδιο εμπρισμών. Ναι, όμως νομίζω ότι μιλάμε για εμπρισμό. Αυτή είναι η πεποίθηση και των ανθρώπων της περιοχής. Δηλαδή και του Δημάρχου, με τον οποίο μιλάμε συχνά φυσικά, αλλά και όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν την ώρα που γίνεται ένας τιτάνιος αγώνας σε μια περιοχή να ξεπετιέται την ίδια στιγμή, μόλις τα πράγματα πάνε να καλυτερεύσουν, ένα άλλο σημείο. Γιατί αυτό έγινε προχθές στο Ρέθυμνο. Έγινε στην ουσία διάσπαση των δυνάμεων, έγιναν επιχειρησιακές επιλογές τέτοιες λόγω της πραγματικότητας που υπήρξε, ώστε τελικά να δημιουργηθούν πολλαπλά μέτωπα, τα οποία δεν είχαν λογική το ένα πίσω από το άλλο. Η έκταση που έχει καεί και οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί, έχετε εικόνα? Η δικιά μας περιοχή είναι δασική. Δηλαδή, περιοχή χορτολιβαδική, με δρυγιάδες και άλλα δέντρα, τα οποία πραγματικά είναι κρίμα να χάνονται. Αλλά στο νότο έχουμε περιουσίες. Έχουν περιουσίες που έχουν καταστραφεί και άνθρωποι που νιώθουν απόγνωση, γιατί συμβαίνει συχνά. Αυτό που θέλω να πω, κυρία Ρεύη και κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι δυστυχώς μόνο τα εναέρια μέσα μπορεί να είναι αποτελεσματικά σε αυτές τις ειδικές περιοχές με αυτή τη γεωμορφολογία. Γι' αυτό πρέπει να αποκτήσουμε άλλες ευελιξίες και να κάνουμε ξανά νέους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς. Ας πούμε στο Ρέθυμνο βοήθησαν πάρα πολύ τα μικρά οχήματα των εθελοντών που έχουμε στήσει ένα σώμα και έτρεξαν επί τόπου. Η πυροσβεστική ήταν εκεί. Οι άνθρωποι κάναν ό,τι μπορούσαν. Αλλά δεν μπορούσαν τα μεγάλα οχήματα να μπουν στις δύσβατες περιοχές ή στις όρνες και στις απόκρινες. Μόνο τα εναέρια μέσα, και ευτυχώς είχαμε τρία εχθές στο Ρέθυμνο, έκαναν εξαιρετική δουλειά και έτσι πραγματικά μπορέσαμε και κοιμηθήκαμε ήσυχοι. Δεν μου δείτε τώρα, δεν λοιπόν θα βγάλει και έρευνα. Ακούσατε, αυτό που καταγγέλλεται είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εξαιτίας της κατάστασης που διαμορφώθηκε, αποχώρησαν τουρίστες? Από το Ρέθυμνο, σαν Ρέθυμνο, όχι. Και από ό,τι πληροφορήθηκα και από την Αγία Γαλήνη, ελάχιστον αυτοί οι οποίοι τρόμαξαν και έφυγαν. Ξέρετε, και ο κόσμος όχι έχει συνηθίσει, έχει αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο φαινόμενο. Βέβαια, λυπόμαστε πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει και σας ξαναλέω, θέλει νέο σχεδιασμό η περιοχή, όπως θέλει και να έχουμε δυνατότητες πρόληψης και άμεσης παρέμβασης. Το ότι λείπει από την περιοχή ένας πυροσβεστικός σταθμός έτοιμα τώρα και δεκαετιών των ανθρώπων και του Δήμου είναι γεγονός. Και πρέπει αυτό το πράγμα χθες να το κάνουν πλέον. Έτσι όπως είναι χθες.
Χθες είναι. Αυτό που λέτε, χθες να το κάνουν. Γιατί μιλάμε για κατάφυτη περιοχή και ακριβώς. Εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Ακριβώς. Δεν είναι πολύ εύκολο να επιχειρήσουν τα πεζοπορία τμήματα. Όταν χαθεί το πρώτο κρίσιμο 20 λεπτό, το πρώτο κρίσιμο μισάωρο, μετά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρετε, εκεί και ο αέρας δεν έχει μία κατεύθυνση. Στροβιλίζει κυριολεκτικά. Και οι ρηπές μπορεί να είναι και 10 μποφόρ. Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Εγώ ξαναλέω, τα εναέρια μέσα έκαναν παντού και πάντοτε εξαιρετική δουλειά στην Κρήτη. Τα πεζοπόρα μόνο όταν έφτασε το σημείο και είχαν φτάσει σε ένα καλό σημείο τη φωτιά μπορεί να κάνουν άμεση παρέμβαση. Και οι εθελοντές, τους οποίους και ευχαριστούμε όπως ευχαριστούμε όλους που έχουν βοηθήσει, έκαναν εξαιρετική δουλειά για άλλη μια φορά.